Ανβέρσα τον τελευταίο τίτλο της από νικώντας τη Βαρέζε. Την Ανβέρσα δύο χρόνια νωρίτερα είχε νικήσει στη Βαρκελόνη την Ρεάλ. Το 63 πάλι τη Ρεάλ σε έναν απίστευτο τριπλό τελικό και το 61 την Μεγάλη Ρίγα. Τέσσερα πρωταθλήματα Ευρώπης για την ΤΣΣΚΑ που εμφανίζεται ξανά στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μια ομάδα με πολύ ταλέντο. Τους λείπει η εμπειρία, μια ομάδα που τρέχει πολύ και σουτάρει ακόμη περισσότερο και ασφαλώς ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να προσέξει πάνω απ' όλα. Να εδώ ο Ζέλικο, ο Μπόζιταρ Μάλκοβιτς. Εδώ είναι ο δρόμος της ΤΣΣΚΑ για τον τελικό, τα παιχνίδια. Έλεγα λίγο νωρίτερα, Λουκά, ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, να ελέγξει το ρυθμό και κυρίως να έχει το αμυντικό rebound απέναντι σε μια ομάδα που τρέχει πολύ, σουτάρει πολύ από την περιφέρεια και όλοι οι παίκτες της έχουν έφεση, πηδούν όλοι για το επιθετικό rebound. Πριν να μπούμε στις τεχνικές λεπτομέρειες που πιστεύω να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, θα ήθελα να επισημάνω το ότι είναι τόσο εντυπωσιακή η παρουσία των Ελλήνων φιλάθλων που κάποιος συνάδελφος, ο Παναγιώτης ο Φιλίππου, εύστοχα παρατήρησε αν δεν υπήρχε ο Παναθηναϊκός τι θα γινόταν. Δηλαδή είναι ένα γήπεδο καταπράσινο αυτή τη στιγμή και οι θέσεις οι οποίες δεν είναι κατηλημένες είναι πάρα πολύ λίγες. Άρα και αν έρθουν ακόμη περισσότεροι φιλάθλοι από τις δύο ισπανικές ομάδες, την Μπαρτσελόνα και την Ρεάλ, θα είναι σαν τη μίγα μέσα στο γάλα ανάμεσα στους φίλους του Παναθηναϊκού. Τώρα, ως προς την ΤΣΣΚΑ, την οποία όλοι θεωρούν μια μη προβλέψιμη ομάδα, ακριβώς διότι οι παίκτες της δεν υπάρχει κάποιος πολύ μεγάλος παίκτης που να τραβάει το σκορ, αλλά είναι πολλοί που τραβάνε ανά 16 πόντους μέσω όρο, αλλά αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε σε λίγο. Ο λόγος στον Γιώργο Πασακή. Όλα έτοιμα λοιπόν για το τζάμπολ. Βέτρα, Λουόζου, Πανόφ, Καράσεφ και Κισούριν, η πεντάδα του Στάνισλαβ Έρεμιν, Αλβέρτης Οικονόμου, Γιαννάκης, Βράνκοβιτς και Γουίλκινς. Η πεντάδα που ξεκινάει ο Παναθηναϊκός. Εδώ οι δύο διαιτητές. Δεξιά ο Ίστο Κρέμς, ο Σλοβένος. Και αριστερά ο Πασκάλ Ντοριζόν, ο Γάλλος. Βράνκοβιτς και Νουόζου, ο Νιγηριανός, στο τζάμπολ. Εδώ είδατε για λίγο ένα πλάνο από τις εξέδρες. Και η πρώτη επίθεση του αγώνα για τον Παναθηναϊκό. Γιαννάκης για τον Οικονόμου, τον οποίο αναλαμβάνει ο Πανόφ. Το πρώτο καλάθι του ημιτελικού από την ασίστ του Βράνκοβιτς και το καλάθι από τον Φράγκισκο Αλβέρτη. ΤΣΣΚΑ Παναθηναϊκός 0-2. Η ΤΣΣΚΑ είναι τυπικά γηπεδούχος και τώρα με τον έγινε άστοχο σου το πρώτο επιθετικό rebound και η τάπα πάνω στον Κισούριν και η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Είχες επισημάνει από πριν για την τάση των παικτών της ΤΣΣΚΑ να κάνουν rebound επιθετικά και να το πρώτο είναι μια στιγμή επικίνδυνη που θα πρέπει να προσέξει στο μέλλον ο Παναθηναϊκός. Αλβέρτης με τον Καράσεφ, Οικονόμου με τον Πανόφ. Και επιθετικό φάουλ χρεώνεται ο Ντομινίκ. Καράσεφ. Έγινε το λάθος από τον Ιργυριανό και πάλι είναι ξανά για τον Παναθηναϊκό. Εδώ ο Νίκος Οικονόμου. Δεν έχει συμπληρωθεί ακόμη το πρώτο λεπτό. Υπάρχει και διακοπή. Γιαννάκης. Πιέζουν σε όλο το γήπεδο οι Ρώσοι.
Ο Γιαννάκης δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Με αντίπαλο τον Λετωνό, τον Βέτρα. Οικονόμου η μπάλα έφτασε στον Αλβέρτη και από εκεί ο Wilkins υποπίεση το σουτ με ταμπλό. Το επιθετικό rebound από τον Ντομινίκ, ξανά στόχος ο Κισούριν και τώρα ο Καράσεφ προσπαθεί να τρυπήσει την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ντομινίκ τώρα, τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού με δύο Ρώσους. Η εκδήλωση ευνηδιασμού με τον Οικονόμου και το φάουλ του Κισούριν πάνω στον νικαιώτη forward του Παναθηναϊκού που τον βλέπετε εδώ. Κοιτάξτε εδώ, το φάουλ πρέπει να είναι από το Βέτρα. Το πρώτο φάουλ του Λετωνού και ο Οικονόμου στις βολές. Είδαμε προηγουμένως να πρεσάρουν οι παίκτες της ΤΣΚΑ. Ιδιαίτερα στον Παναγιώτη τον Γιαννάκη, δεν είναι για να του κλέψουν την μπάλα. Πιστεύω ότι ο Ερέμιν έχει δώσει διαταγή να τον κουράσουν για να μην μπορεί να βγάλει όλο το παιχνίδι. ΤΣΚΑ Παναθηναϊκός με τη συμπλήρωση 1,5 λεπτού αγώνα, 0-4. Βέτρα, Πανόφ. Για τον Ουόζου, ο Κισούριν καθαρίζει εύκολα τη φάση ο Οικονόμου. Γιαννάκης. Και απέναντι στην οργανωμένη άμυνα η επίθεση του Παναθηναϊκού. Αλβέρτης, το σούτ ελεύθερος. Το ριμπάουν από τον Κισούριν που κάνει πολλή δουλειά. Βέτρα. Το σούτ απ' έξω και το φάουλ που χρεώνει ο Ρέμς τον Αλβέρτη. Εδώ ο Κούνταρ Βέτρα που πέρασε και από το πρωτάθλημα των κοντών στις Ηνωμένων Πολιτειών, το WBL. Εδώ ο Βέτρα στην επαναφορά. Καράσεφ με τον Γιαννάκη αντίπαλο, Νουόζου με τον Μπράνκοβιτς δυσκολεύεται, τελικά βρίσκει τον τρόπο να πετύχει το καλάθι, να πάρει και το φάουλ από τον Κροάτη και θα έχει δικαίωμα ο Νιγηριανός για μια συμπληρωματική βολή. Εδώ η προσπάθεια του Νουόζου. Δύο-τέσσερα λοιπόν μπροστά ο Παναθηναϊκός και ο Τζούλιος Νουόζου. Αστοχή στη βολή ο Βράγκοβιτς στο rebound και τώρα Γιαννάκης. Ο Βέτρα πιέζει σε όλο το γήπεδο τον αρχηγό της Εθνικής. Αλβέρτη για τον Βράγκοβιτς. Δεν έχει πρόβλημα με τον Νιγηριανό. Παίρνει το φάουλ αλλά ο Ντοριζόν δεν μετρά το καλάθι. Ξανά εδώ. Εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση, μια κακή εφαρμογή των κανονισμών πιστεύω από ορισμένους διαιτητές. Θα έχουμε την ευκαιρία να το πούμε σε λίγο. Wilkins με τον Κισούριν πήρε την εσωτερική και παίρνει το φάουλ από τον Έβγενη Κισούριν. Προηγουμένως δεν μέτρησε το καλάθι γιατί έγινε το φάουλ στο πρώτο βήμα. Οι διαιτητές όμως από ό,τι θυμάμαι, από ό,τι ξέρω πολύ καλά, λένε ότι το φάουλ, ενώ έχουμε νέο φάουλ του Πανόφ πάνω στον Οικονόμου, θεωρείται ότι γίνεται πάνω στην προσπάθεια όταν ανεβαίνει η μπάλα και έστω και αν γίνεται στο πρώτο βήμα. Μετά από 2,5 λεπτά ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-4 της ΤΣΚΑ. Wilkin πάντα με τον Κισούριν που έκλεψε την μπάλα από τον Αμερικανό που προσπάθησε να περάσει στον Βράνκοβιτς. Καράσερ για τον Πανόφ, κάνει τη διήστηση μπροστά στον Βράνκοβιτς, αστοχή. Δεν προλαβαίνει ο Wilkins. Η μπάλα είναι ξανά για τους Ρώσους που πήραν κι άλλο επιθετικό rebound. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι το αμυντικό rebound είναι δουλειά ομάδας και έχουν αφήσει σε όλες τις περιπτώσεις μέχρι τώρα μόνο του τον Βράνκοβιτς ορισμένοι παίκτες να πηδάει κάτω από το καλάθι. Καράσερ εδώ με τον Γιαννάκη για τον Νουόζου. Προσποίησης πάντα μπροστά στον Βράγκοβιτς που του κλείνει το οπτικό πεδίο. Κάνει τη διείσδυση ο Πανόφ. Ο Νουόζου νέο επιθετικό rebound και χρεώνεται με επιθετικό φαουλ. Δεν μετράει το καλάθι. Εδώ ο Νιγηριανός. Είναι πάρα πολύ σωστή η απόφαση των διαιτητών. Θα το δούμε. Όχι από αυτό το πλάνο βέβαια. Έτσι λοιπόν η μπάλα
Εδώ κάνει το επιθετικό φάουλ στον Οικονόμου. Έτσι λοιπόν παραμένει το 2-4 μετά από 3 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα στον μεγάλο ημιτελικό. Wilkins πάντα με τον Κισούριν, Γιαννάκης με τον Δέτρα. Οικονόμου κάνει τη δίσδυση. Πολύ ωραία προσπάθεια. 2-6 προβάδισμα 4 πάντων για τον Παναθηναϊκό. Πανόφ του έκλεισε το δρόμο ο Γιαννάκης, αλλά εκεί δεν πρόσεξε Οικονόμου να δώσει βοήθεια. Έτσι λοιπόν μειώνει η ΤΣΚΑ σε 4-6. Γιαννάκης για τον Βιλ, για τον Φράνκοβιτς. Ξανά Γιαννάκης, λόπ πάσα για τον Wilkins. Η μπάλα φτάνει ξανά στον Οικονόμου που παίρνει το φάουλ από τον Πανόφ εδώ. Χθες συζητώντας με τον Ντίνο Ράτζα, ο οποίος βρίσκεται εδώ, είναι φίλος με τον Βράνκοβιτς. Και όχι μόνο αυτό, με την ευκαιρία που λες για τον Ντίνο Ράτζα, είναι λίγο πιο πάνω και κάνει σχόλια για την κροατική τηλεόραση. Και μου είπε ότι πρέπει να παίξει πολύ ο Παναθηναϊκός με τον Βράνκοβιτς. Πράγμα που γίνεται μέχρι στιγμής. Εδώ ο Καράσεφ δίστασε μπροστά στον Βράνκοβιτς. Και αυτό είναι αυτοκαλάθι ναι. Του Wilkins, η προσπάθεια να μαζέψει το rebound. Το οποίο θα χρεωθεί στον αρχηγό της CSKA, που δεν ξέρουμε ποιος είναι. Γιαννάκης. Οικονόμου για τον Αλβέρτη. Wilkins. Το πρώτο καλάθι του Ντομινίκου Wilkins. 6-8. Πάλι προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό. Μετά από 4 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Καράσεφ. Του κλέβει την μπάλα ο Γιαννάκης, αλλά χρεώνεται φάουλ από τον Ρεμς. Το πρώτο φάουλ του Παναγιώτη Γιαννάκη εδώ. Κοιτάξτε πάλι από μια άλλη κάμερα. Ήταν το φάουλ που χρεώθηκε ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Νόζου για τον Βέτρα και από εκεί Καράσεφ. Βέτρα. Πανόφ για τον Νόζου. Είναι εύστοχος από αυτή την απόσταση, αλλά δεν βρίσκει στόχο. Γιαννάκης τώρα για τον Wilkins, πέρασε στο Βράνκοβιτς. Κανένα πρόβλημα για να καρφώσει εκεί χωρίς αντίπαλο. Εδώ στο Γιαν Βράνκοβιτς. Προβάδισμα 4 πόντων για τον Παναθηναϊκό. 6-10. Καράσεφ. Το σούτ για 3. 9-10 πλησιάζει η ΤΣΚΑ στον πόντο. Μετά από 5,5 λεπτά αγώνα. Το πρώτο τρίποδο των Ρώσων και μάλιστα εύστοχο. Βράνκοβιτς για τον Οικονόμου. Γιαννάκης. Αλβέρτης τώρα με τον Καράσεφ, πέρασε τον Οικονόμου. Η προσποίηση στον Πανόφ. Ο Ντομινίκ προσπάθει για το rebound. Την μπάλα φτάνει στον Καράσεφ τώρα. Του έκλεισε τον δρόμο ο Αλβέρτης. Έχει επιστρέψει γρήγορα η άμυνα του Παναθηναϊκού. Βέτρα για τον Πανόφ, μπροστά τον Οικονόμου. Μάζεψε την μπάλα κυριολεκτικά μέσα το γαλάθι ο Βράνκοβιτς. Παραμένει το 8-10. Αλβέρτης, η διείσδυση και χρεώνεται με επιθετικό φάουλ από τον Ντόριζον. Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης εδώ έχει πάρει θέση. Σωστή απόφαση του Γάλλου, είχε πάρει θέση ο Νουόζου. Ο Αλβέρτης που δείχνει να έχει πρόβλημα, τον βλέπετε εδώ να μεταφέρεται, να πηγαίνει στον πάγκο. Και τη θέση του είναι έτοιμος να πάρει ο Βαγγέλης Βουρτζούμης, ενώ και ο Ερέμιν ετοιμάζει την πρώτη του αλλαγή. Αλλά μετάνιωσε, ετοίμαζε τον Κισούριν. Καράσεφ, ενώ ο Βουρτζούμης πήγε στον Κουντέλιν τώρα. Νουόζου δεν βρίσκει το στόχο, το rebound από τον Wilkins και τώρα Γιαννάκης σε αργούς ρυθμούς. Μετά από 6,5 λεπτά ο Παναθηναϊκός έχει βραχία κεφαλή ενός πόντου. Wilkins. Πολύ ωραία προσπάθεια, εκπληκτικό κάρφωμα
με ταχύτητα στραπής ο Ντομινίκ Ουίλκινς κάρφωσε μπροστά στον πάνω, 9-12. Ταράσεφ. Ο Κορνέφ που έχει περάσει την πεντάδα της Τσέσκα. Πανόφ προσπαθεί να κλέψει ο Γιαννάκης. Νέο επιθετικό rebound και ανανεώνει την επίθεσή τους οι Ρώσοι. Κορνέφ κόβεται από τον Βράνκοβιτς, αλλά η μπάλα είναι ξανά στους Ρώσους. Τρίτη συνεχόμενη επίθεση για την Τσέσκα. Καράσεφ μπροστά στο Γιαννάκη, πολύ ωραία προσπάθεια, μειώνει σε 11-12. Βουρτζούμης προσπάθησε να κλέψει ο Βέτρα και η μπάλα είναι για την Τσέσκα. Εδώ ξανά η τάπα του Βράνκοβιτς στον Κορνέφ και έχουμε time out. Επιστρέψαμε στο Περσί. Το 11-12 έχει παραμείνει. Εδώ ο Κορνέφ βρίσκει στον ύπνο την άμυνα του Παναθηναϊκού και δίνει για πρώτη φορά το προβάδισμα στην Τσέσκα, 13-12. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με την ίδια πεντάδα. Όπως και η Τσέσκα, Βουρτζούμης τώρα για τον Wilkins. Παίρνει το φάουλ από τον Πανόφ. Εδώ ο διεθνής Ρώσος forward. Και εδώ μερικοί από τους 7.500 φίλους του Παναθηναϊκού που βρίσκονται εδώ στο Περσί. Βράνκοβιτς. Γιαννάκης. Ο Ρέμιν είναι έτοιμος να επαναφέρει το Βέτρα. Γιαννάκης ξανά για τον Wilkins. Κακό σούτ, αλλά προλαβαίνει ο Βράνκοβιτς και ανανεώνει την επίθεση του Παναθηναϊκού. Γιαννάκης με αντίπαλο τον Κουντέλιν. Wilkins πέρασε στο Βράνκοβιτς. Πάλι Wilkins, το σούτ είναι για τρεις. Και ο πρώτος ευνηδιασμός των Ρώσων που εκδηλώνεται με την πάσα του Καράσεφ και το τελείωμα από τον Πάνοφ. 15-12, η Τσέσκα παίρνει προβάδισμα 3 πόντων μετά από 9 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα στο πρώτο ημίχρονο στον μεγάλο ημιτελικό. Οικονόμου δοκιμάζει σουτ για 3 πόντους. Προσπαθεί ο Βράνκοβιτς χωρίς αποτέλεσμα και τώρα Καράσεφ προσπαθεί να του κλείσει το δρόμο. Ο Βουρτζούμης δεν μετράει το καλάθι, έχει χρεωθεί. Ο Βουρτζούμης εδώ με φάουλ πάνω στον Ρώσο Γκάρντ. Και έχουμε νέο time out. Μόλις είδατε ένα σουτ του Κουντέλιν, 3 πόντων άστοχο και το rebound από τον Βράνκοβιτς και τώρα Γιαννάκης. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με την ίδια πεντάδα. Ο Βέτρα επέστρεψε στην πεντάδα των Ρώσων στη θέση του Πανόφ. Wilkins πέρασε στον Οικονόμου, χρεώνεται με βήματα από τον Ρεμ. Ακριβώς στα μισά του πρώτου ημιχρόνου η Τσέσκα προηγείται του Παναθηναϊκού 15-12. Ο Ερέμιν αποσύρει τον Ουόζου και στη θέση του για πρώτη φορά βάζει ίσως το πιο χρήσιμο παίκτη του, τον Ευγενική Σούριν, που είναι μέσα σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες. 17-12 από το σούτ του Καράσεφ. Η Τσέσκα ξεφεύγει με 5 πόντους. Παραλίγο να γίνει το προς πίσω. Όχι, τελικά ο Ντοριζόν δίνει προς πίσω στο Γιαννάκη. Έτσι λοιπόν
Η επίθεση είναι ξανά για την Τσέσκα. Εδώ ξανά. Έχει περάσει ο Γιαννάκης. Να τώρα που έχει βάλει ο Ερέμιν το Γκουντέλιν να κυνηγάει το Γιαννάκη ακριβώς για να τον κουράσουν και έχει αποδώσει καρπούς αυτό το κυνηγητό που κάνουν στον Παναγιώτη Γιαννάκη. Γνωρίζοντας ασφαλώς ότι οι επιλογές στην περιφέρεια του Μάλκοβιτς είναι πολύ λίγες, μετά μάλιστα και τον τραυματισμό του Παταβούκα, το άστοχο σου του Κισούριν και το φάουλ που χρεώνεται εδώ ο Βράνκοβιτς πάνω στον Κορνέρ. Το δεύτερο φάουλ του Δαλματού Σέντερ, ενώ τώρα ο Μάλκοβιτς αποσύρει το Γιαννάκη και στη θέση του για πρώτη φορά βάζει τον Κόρφα. Εδώ ο Μάλκοβιτς. Κουντέλιν. Χρεώνεται με φάουλ ο Βουρτζούμης από τον Ρέμς. Εδώ ο Βαγγέλης Βουρτζούμης, δεύτερο φάουλ και δικαίωμα για βολές. Το πιο τρελό πιστόλι του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τον Ιγκόρ Κουντέλιν, που έχει ποσοστό φέτος στα τρίποντα 51%. 18-12 η διαφορά στους 6, 9 και 20 πριν το τέλος του ημιχρόνου, ενώ ο Ερέμιν ετοιμάζει ξανά τον Νουόζου. Wilkins με τον Καράσεφ αντίπαλο, ενώ πλησιάζει και ο Κισούριν για να ντουμπλάρει, να δώσει βοήθεια. Ο Οικονόμου υπό ασφυκτική πίεση βοηθάει με το follow κάρφωμα και ο Βράνκοβιτς. 18-14 ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 4 και το φάουλ του Κόρφα πάνω στον Καράσεφ. Υπάρχει σαφέστατη αδυναμία σε αυτό το ματσάπ του Κόρφα πάνω στον Καράσεφ. Είναι πολύ εκρηκτικός ο Ρώσος. Το φάουλ έγινε μακριά, δεν μπορούμε να πούμε για μισμάτ, δεν είναι η αδυναμία του Κόρφα να μαρκάρει εκεί. Αυτό όμως που προσέχω και πιστεύω να μας δοθεί η ευκαιρία να το δούμε και στην επόμενη επίθεση του Παναθηναϊκού είναι ότι η άμυνα της ΤΕΣΚΑ δεν είναι man-to-man. Έχει γυρίσει σε μια ζώνη ο Ερέμιν, πιέζοντας αρχικά το κατέβασμα της μπάλας και κατευθύνοντας την προς τη μία πλευρά, ενισχύει πάρα πολύ αυτή την πλευρά της μπάλας, με αποτέλεσμα ο Οικονόμου προηγουμένως να κουτουλήσει επάνω σε κορμιά. 20-14 λοιπόν, ξανά στους 6 πόντους η Τσέσκα. Βουρτζούμης, ενώ είναι έτοιμος να επανέλθει στην πεντάδα του Παναθηναϊκού, Αλβέρτης που ξεπέρασε το πρόβλημα που είχε. Εδώ μια εκπληκτική προσπάθεια του Γουίλκιν που βρίσκει το στόχο, παίρνει και το φάουλ από τον Κισούριν. Εδώ ξανά η καταπληκτική προσπάθεια του Ντομινίκ Γουίλκιν που μειώνει σε 20-16 και ο Ντομινίκ εδώ έχει δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Και 20-17 τώρα. Ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στους 3 πόντους, 8,5 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Βέτρα για τον Καράσεφ. Κισούριν γλίστρησε, έχει κάνει βήματα. Το είδε ο Ρέμς, ενώ ο Ντοριζόν που ήταν κοντά στη βάση, κοιτάξτε εδώ. Εδώ γλιστράει, του φεύγει μπάλα, κάνει διπλή τρίπλα. Εδώ βγαίνει Κισούριν. Και ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να μειώσει ακόμη περισσότερο ή ακόμη και να ισοφαρίσει αν επιχειρήσει σου 3 πόντων. 20-17 το σκορ για την ΤΣΕΣΚΑ, 8-27 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Οι Ρώσοι πιέζουν σε όλο το γήπεδο. Νομίζω μόλις περάσουν το κέντρο οι παίκτες του Παναθηναϊκού γυρνάνε σε ζώνη. Για να δούμε. Όχι, τώρα ακολούθησε ο Καράσεφ τον Wilkins. Έχουμε man-to-man. Ναι. Αλβέρτης, βγήκε για βοήθεια και ο Κισούριν πάνω στον Αλβέρτη. Παραλίγο να χάσει την μπάλα. Οικονόμου, υποασφυκτική πίεση. Ένα εκπληκτικό follow κάρφωμα από τον Βράνκοβιτς. Μειώνει στον ένα πόντο, 20-19. Κοιτάξτε εδώ, εκπληκτική φάση.
Μαζεύει την μπάλα με το δεξί, πολύ χαμηλά το καλάθι και καρφώνει με τη φορά που είχε. 20-19 λοιπόν, 7:50 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Πανιακός έχει γυρίσει σε ζώνη. Κουτέλιν ακάλυπτος για τρεις, ευτυχώς είναι άστοχος. Το rebound από τον Οικονόμου και το foul το επιθετικό του Νουόζου. Εδώ ο Νιγηριανός. Και είναι το τρίτο του foul. Αυτό είναι καλό. Και καθώς οι Ρώσοι έχουν συμπληρώσει και αυτοί, 8 φάουλ, έχουν φτάσει από το φάουλ. Ο Νίκος Οικονόμου έχει δικαίωμα για 2 βολές, ενώ πραγματικά στις, το Παλέτε Μπερτσί έχει πάρει φωτιά από τις εκδηλώσεις των οπαδών του Παναθηναϊκού. Ο Αλβέρτης χάνει την ευκαιρία να ισοφαρίσει, παραμένει το 20-19. Δεύτερη βολή του Οικονόμου, ισοφαρίζει 20 όλα. 7:37 πριν τελειώσει το ημίχρονο. Βέτρα με τον Καράσεφ απέναντι στην ζώνη 2-3 του Παναθηναϊκού. Ο Wilkins τώρα εδώ στον Κισούριν, το σούτ για 3 του Καράσεφ. Και το φάουλ που χρεώνεται ο Φρακίσκος Αλβέρτης. Το τρίτο φάουλ του Φρακίσκο Αλβέρτη και δικαίωμα στον Καράσεφ για 3 βολές. Εδώ είδατε για λίγο τον Νουόζου που έχει και αυτός 3 φάουλ. 21-20. Ο Καράσεφ κάνει τη δεύτερη, παραμένει το 21-20. Και 22-20 προβάδισμα ξανά για τους Ρώσους με 2 πόντους, Wilkins. Κόρφας με τον Κουντέλιν. Και ο Βέτρα χρεώνεται εκτός φάσης με φάουλ πάνω στον Αλβέρτη. Τρίτο φάουλ. Το δεύτερο φάουλ του Βέτρα, ενώ ο Μάλκοβιτς ετοιμάζει και τον Σταυρακόπουλο. Ο Αλβέρτης μειώνει στον ένα πόντο, 22-21. Εδώ ο Φραγκίσκος Αλβέρτης. 7 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ο Αλβέρτης ισοφαρίζει 22 όλα, φτάνει τους 4 πόντους και τώρα δίνει τη θέση του τον Τζάνι Σταυρακόπουλο. Εδώ ο Σταυρακόπουλος. Βέτρα. Καράσεφ. Πάντα απέναντι στη ζώνη του Παναθηναϊκού. Κισούριν για τον Καράσεφ. Υποπίεση το σουτ. Έδιωξε ο Βράνκοβιτς και τώρα ο Κόρφας για τον Οικονόμου. Ξανά Κόρφας, έχουν επιστρέψει οι Ρώσοι, έτσι η επίθεση θα γίνει απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Σταυρακόπουλος με τον Βέτρα. Ξανά Κόρφας και τώρα Wilkins. Προσπαθεί να πλησιάσει το καλάθι. Τελικά χάνει την μπάλα. Βέτρα για τον Κισούριν. Νουόζου, χωρίς πίεση, δεν βρίσκει στόχο. Κόρφας δεν μπορεί και οι Ρώσοι ανανεώνουν ξανά την επίθεσή τους. Καράσεφ. Ξανά Καράσεφ. Στη γωνία ο Βέτρα πατούσε γραμμή. Το σουτ είναι για 2 πόντους. 24-22 για την ΤΣΕΣΚΑ. 6 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου. Κόρφας για τον Wilkins. Σταυρακόπουλος για τον Κόρφα. Ξανά Οικονόμου. Κάνει τη διείσδυση. Δύσκολη προσπάθεια. Καλάθι και φάουλ. Μια γνώριμη κίνηση από τον Νίκο Οικονόμου. Παίρνει το φάουλ από τον Κισούριν.
Ξανά εδώ η προσπάθεια του Οικονόμου. 24-24. Ισοφαρίζει και θα έχει δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Εδώ ξανά το καλάθι του Οικονόμου και το φάουλ που πήρε από τον Κιστούριν, το τρίτο. Ενώ Ερέμιν αποσύρει Νουόζου και Καράσεφ και επαναφέρει τον Πανόφ και τον Κορνέφ στη θέση του. Έτοιμος ο Νίκος Οικονόμου για την συμπληρωματική βολή. Προσπαθεί ο Σταυρακόπουλος και τελικά παίρνει το φάουλ. Ενώ είδατε για λίγο τι γίνεται στις εξέδρες του Παλέ ντε Μπερσί. Ο Σταυρακόπουλος για πρώτη φορά στην γραμμή του φάουλ. Πεντέμιση λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Και είναι ενδεικτικό το ότι ο Ρέμιν προσπάθησε, βλέποντας την αρχή του παιχνιδιού τον Παναθηναϊκό, να προσπαθεί να τρέξει και να το επιτυγχάνει μερικές φορές, αφήνοντας τον Wilkins να παίξει με άνεση ένας εναντίον ενός. Έχει γυρίσει την αμυνά του, πιέζει περισσότερο στο κατέβασμα της μπάλας και έχει φέρει το ρυθμό του παιχνιδιού, θα λέγαμε, στα επίπεδα που συμφέρει την ΤΣΚΑ. Πλην όμως ότι και ο Παναθηναϊκός στην αμυνά του έχει, θα λέγαμε, κάποια επιτυχία, έχει μείνει στους 24 πόντους η ΤΣΚΑ, η ομάδα που έχει 84 πόντους περίπου μέσω όρο μέχρι στιγμής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. 24-25 λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός ξαναπήρε το προβάδισμα. Πανόφ. Το σούτ με ταμπλό από τον Κορνέφ. 26-25, περνάει ξανά μπροστά η ΤΣΚΑ. 5 και 10 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ο Κόρφας με τον Κουντέλιν. Προσπαθεί να βγει από τα σκρίνο ο Σταυρακόπουλος. Ξανά Κόρφας. Οικονόμου. Νέο επιθετικό rebound και follow από τον Τζανί Σταυρακόπουλο. 26-27. Πάλι μπροστά ο Παναθηναϊκός. Η τάπα εκπληκτική του Βράνκοβιτς στον Πανόφ. Και νέα επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Wilkins για 3. 26-30 και το Παλέ ντε Μπερσί παίρνει φωτιά από την τρίποντη βόμβα του Dominic Wilkins, που δίνει αέρα 4 πόντων στον Παναθηναϊκό και αμέσως ο Ερέμιν ζητάει time-out. Επιστρέψαμε στο Παρίσι, όπου μόλις τώρα ξεκίνησε το παιχνίδι μετά το time-out. 26-30 μπροστά με 4 πόντους ο Παναθηναϊκός, που συνεχίζει με ζώνη 2-3. Έχει χρεωθεί με φάουλ ο Σταυρακόπουλος. Εδώ ο Στάνισλαβ Ερέμιν. Που αποσύρει τώρα τον Κουντέλιν. Και τον Κισούριν. Εδώ ο Νουόζου, ο Νιγηριανός σέντερ της ΤΣΚΑ, που έχει 3 φάουλ και είναι ο πρώτος rebounder όλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με ένα μέσο όρο 9 rebound σε κάθε παιχνίδι. Εδώ ο Πανόφ με 6 πόντους απόψε, αστοχή στην πρώτη βολή και παραμένει το 26-30. (27-30 τώρα η διαφορά στους 3 για τον Παναθηναϊκό. Κόρφας με τον Καράσεφ. Ο Πανόφ έχει αναλάβει ξανά τον Wilkins. Ο Βέτρα είναι στο Σταυρακόπουλο. Wilkins χάνει την μπάλα και χρεώνεται με βήματα ο Βέτρα από τον Ρεμς. Εδώ ο Wilkins.
στον οποίο πάνω πέφτουν όταν προσπαθεί να κάνει reverse τρίπλα, δεν είναι καλός χειριστής της μπάλας και έχει αποδώσει αρκετές φορές μέχρι τώρα, έχει χάσει δύο φορές την μπάλα και τώρα τους την έκλεψαν. Άλλωστε η Τσέσκα είναι η ομάδα, πρώτη ομάδα στα κλεψίματα με 9 κοντά κλεψίματα σε κάθε παιχνίδι. Σταυρακόπουλος έξω στον Οικονόμου, το σούτ είναι για 2. Το rebound του Νουόζου. Καράσεφ τώρα. 3:40 ακόμη για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Νουόζου προσπαθεί να πλησιάσει. Είναι πολύ κακό το σούτ. Μπροστά στον Παπούλα που λέγεται Βράνκοβιτς. Σταυρακόπουλος. Δεν βρίσκει στόχο. Ο Βράνκοβιτς ανανεώνει την επίδεση του Παναθηναϊκού με το μακρινό επιθετικό rebound. Και τώρα Κόρφας. Και ο Μάλκοβιτς έχει κάνει το εξής, έχει τραβήξει τον Οικονόμου έξω και αφήνει τον Ντομινίκ να παίζει κάτω από το καλάθι. Και ο Ντομινίκ αυτή τη φορά σκοράρει πάλι έξω από το καλάθι. Αυτή τη φορά ήταν σουτ 2 πόντων, 27-32, προβάδισμα 5 πόντων για τον Παναθηναϊκό. 3 λεπτά ακριβώς πριν τελειώσει το ημίχρονο. Παναθηναϊκός που συνεχίζει στη ζώνη, 2-3. Το φάουλ του Οικονόμου στον Νουόζου, εδώ. Ξανά εδώ πέρασε η πάσα στον Ιγυριανό και το φάουλ του Οικονόμου που δίνει δικαίωμα στον Νουόζου για 2 βολές. Ο Ρέμιν κάνει και άλλες αλλαγές, αποσύρει τώρα τον Βέτρα και τον Κορνέφ, εδώ ο Ρέμιν, και επανέφερε Κουντέλιν και Κισούριν. Ο Κουντέλιν πολύ μακριά από τα ποσοστά του, εδώ ο Μάλκοβιτς. Τσέσκα που είναι, που έχει ποσοστό 44% στα τρίποντα και 54,5% στα δίποντα, πολύ ψηλά ποσοστά, αλλά εδώ δεν τα δικαιολογεί. Ξανά αστοχή ο Καράσεφ και τώρα Κόρφας. 2:45 ακόμη για να τελειώσει το ημίχρονο. Κόρφας με τον Κουτέλιν, Βράνκοβιτς, Οικονόμου, με τον Κισούριν αντίπαλο. Κόρφας. Για τον Wilkins. Το σούτ είναι για 3 από τα 7,5 μέτρα. Δεν προλαβαίνει ο Οικονόμου και η μπάλα είναι για τους Ρώσους. 2:21 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ξανά εδώ. Κοιτάξτε εδώ τη μάχη που δίνουν ο Οικονόμου με τον Κισούριν για να πάρουν θέση μετά το σούτ του Wilkins. Κουντέλιν, Καράσεφ, για τον Κισούριν, Νουόζου. Δεν έδωσε βοήθεια ο Οικονόμου, γιατί ο Βράνκοβιτς πήγε να κόψει. Κοιτάξτε εδώ πάλι, ο Κισούριν πλησιάζει να δώσει βοήθεια ο Βράνκοβιτς, αλλά δεν δίνει βοήθεια στον παίκτη του τον Νουόζου ο Οικονόμου. Και ακάλυπτος καρφώνει ο Νιγηριανός και μειώνει στο ένα καλάθι 30-32. 1:45 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Και φάουλ του Πανόφ. Εδώ ο Πανόφ. Θα πρέπει να πούμε το ότι παρά... Και είναι το τέταρτο φάουλ αυτό του Σεργέη Πανόφ. Θα θυσιαστεί στο να προσπαθήσει να κρατήσει τον, να κρατήσει ο Ρέμιν τον Wilkins μακριά από, από το σκοράρισμα. Έλεγα ότι η Τσέσκα, παρά το ότι έχει μικρό μέσο όρο ηλικίας, διακρίνεται από μία οριμότητα στην επίθεσή της εκπληκτική. Γυρίζει την μπάλα τόσο γρήγορα και παρά το ότι ο Παναθηναϊκός παίζει ζώνη, βρίσκει την ευκαιρία με την τελική πάσα να βρει ανοργάνωτη την άμυνα του Παναθηναϊκού, όπως έχει κάνει 2-3 φορές από το κέντρο της πάνω στον Βράνκοβιτς, ο οποίος δεν ξέρει το πού να πάει και δεν τον καλύπτουν οι δύο άλλοι παίκτες από πίσω. Ο Κόρφας βρίσκει στόχο στην δεύτερη βολή, 30-33 για τον Παναθηναϊκό. 1:40 πριν τελειώσει το ημίχρονο. Παναθηναϊκός που συνεχίζει να μείνεται με ζώνη 2-3. Κισούριν, Κουντέλιν, Καράσεφ τώρα. Κισούριν, Κουντέλιν. Για τον Μοργάνοφ που είναι νέο πρόσωπο στην πεντάδα. Η τάπα από τον Βράνκοβιτς δεν πρόλαβε ο Κουντέλιν και η μπάλα είναι ξανά για τον Παναθηναϊκό.
γεγονός που αναβαντικάζει τον Ερέμι να ζητήσει νέο time out. Επιστρέψαμε στο Palais de Bercy. 30-33 προηγεί το Παναθηναϊκό στη Τσέσκα. 1-15 πριν τελειώσει το ημίχρονο. Σταυρακόπουλος για τον Οικονόμου και τώρα Wilkins. Σταυρακόπουλος. Είναι ζώνη η άμυνα της Τσέσκα. Παραλίγο να γίνει το λάθος, έγινε τελικά. Κλέβει ο Κουντέλιν. Επιστρέφει γρήγορα ο Παναθηναϊκός στην άμυνα. Καράσεφ. 47 δευτερόλεπτα ακόμη. Κουντέλιν. Για τον Μοργκάνοφ. Τελείωσαν ενόχλητο σουτάρι για τρεις. Ο Καράσεφ και βρίσκει τον στόχο και ισοφαρίζει. 33 όλα. 26 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το ημίχρονο. Κόρφας. Στην τελευταία επίθεση του ημιχρόνου όλος ο χρόνος είναι στη διάθεση του Παναθηναϊκού. 10 δευτερόλεπτα τώρα. Κόρφας για τον Οικονόμου που σουτάρει για 3. Ο Wilkins στο rebound. Βρίσκει το στόχο, μετράει το καλάθι, παίρνει και το φάουλ. 1 δευτερόλεπτο και 3 δέκατα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Εδώ ο Ντομινίκ Wilkins που παίρνει το 21ο rebound του Παναθηναϊκού, που έχει μια υπεροχή ελαφρά απέναντι στην ΤΣΚΑ, έχει πάρει 15, οι Ρώσοι έχουν μαζέψει 15 rebound. Κοιτάξτε εδώ ξανά την πολύ ωραία προσπάθεια του Wilkins. 33-35 και μια βολή συμπληρωματική για τον Dominic Wilkins, που θέλει όσο τίποτα το πρώτο του τρόπαιο στην καριέρα του, στην πόλη που γεννήθηκε, στο Παρίσι. Δεν έχει καμία τύχη το σουτ που κάνει ο Βέτρα. Το ημίχρονο τελειώνει. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα προβάδισμα 3 πόντων, 36-33 έναντι της Τσέσκα. Στο σημείο αυτό θα γυρίσω το μικρόφωνο στην Αγία Παρασκευή και θα είμαστε σε λίγα λεπτά ξανά μαζί για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου.